κλείνουμε και κλείνουμε με έναν άνθρωπο, δεν θα τα αφήναμε, το καταλαβαίνετε, ο οποίος άνοιξε πριν μερικά χρόνια τη γεωπολιτική σελίδα με ένα διαφορετικό τρόπο, λέγοντας ότι ο κόσμος μας που έρχεται αλλάζει, μεταλλάσσεται και έχει μια δυναμική όπου θα καταλάβουμε πιο εμφατικά τα επόμενα χρόνια, μας το έλεγε πριν 6 χρόνια αυτό, ότι το διεθνές δίκαιο πέρα από το ότι είναι δυναμικό δεν έχει θεματοφύλακες για την εμπέδωση και την επιβολή του, αλλά έχει τους κάθε φορά ισχύρους που το ερμηνεύουν πρωτίστως για τα συμφέροντά τους και τα ψίχουλα που μένουν στο τραπέζι είναι για τους υπολείπους. Λέγαμε τότε ότι είναι λίγο υπερβολικό και που βλέπει τον κόσμο να αναδύεται. Σήμερα φυσικά με τόσες κρίσεις και με τέτοιες μεταλλαγές ισορροπιών απλά του ζητήσαμε στο κλείσιμο τη σεζόν να κάνουμε μια περίληψη, παύλα συμπερίληψη μεγάλης, μεσαίας και μικρής εικόνας. Δεν θα τον κουράσουμε πολύ. Πολύ σύντομα με κώδικες που θέλω να τους κρατήσουμε όμως για τον Αύγουστο, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο ο Αύγουστος θα εξακολουθήσει, παρότι ο ΕΚΟ έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, να έχει ειδήσεις. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής Σχολή Ευελπίδων και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πάνω στα ζητήματα της γεωπολιτικής και τα αμυντικά οπλικά συστήματα βεβαίως, η ειδικότητά του. Καλημέρα κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μετά από 6 χρόνια βλέπουμε αυτό που περιγράφατε πριν 6 χρόνια, έναν κόσμο που μεταλλάσσεται παγκόσμια. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι μεταβλητές αυτής της μεγάλης εικόνας αυτή τη στιγμή? Ναι, είναι καταρχάς ότι είμαστε σε μια επιταχυνόμενη ρευστότητα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά πλέον υπάρχει το φαινόμενο αυτό, είναι πολύ πιο επιταχυνόμενο. Βρισκόμαστε όντως σε έναν μεταβατικό κόσμο. Δεν είναι μόνο ότι έχει τελειώσει αυτό που λέμε το μεταψυχροπολεμικό σύστημα, πυρήνας του οποίου ήταν μια φαντασίωση, θα έλεγα εγώ, περί μονοπολικού παγκόσμιου συστήματος, απόλυτα ελεγχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που λέμε Ευρωατλαντική Δύση. Περάσαμε σε έναν ξεκάθαρα πολυπολικό κόσμο και τώρα η τάση, θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, αλλά η τάση είναι για μια συσπήρωση πλέον των μεγάλων ευρασιατικών δυνάμεων, ακόμη και δυνάμεων που έχουν πολύ έντονα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, όπως είναι η Ινδία με την Κίνα ή και η Κίνα με την Ρωσία. Οπότε πιθανώς αυτός ο πολυπολικός κόσμος που υπάρχει σήμερα να εξελιχθεί σε ένα είδος νέου τύπου διπολικό σύστημα, όπου από τη μία θα έχουμε την χαλαρή αλλά υπαρκτή συσπήρωση των ευρασιατικών, των μεγάλων ευρασιατικών δυνάμεων, των χερσαίων δυνάμεων να το πούμε έτσι, και από την άλλη θα έχουμε τις θαλάσσιες δυνάμεις της Ευρωατλαντικής Δύσης με πυρήνα φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το προγεφύρωμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρασία που είναι η Δυτική Ευρώπη και διάφορες συμμαχικές χώρες αυτών στην περιφέρεια της Ευρασίας. Αυτό όμως δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα και είναι το πολύ γενικό, αλλά συμβαίνει. Και αυτό σημαίνει, και δεν είναι μια θεωρητική πραγματικότητα για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα όπως και η Τουρκία βρίσκονται στο σημείο επαφής αυτών των κόσμων. Οπότε αναγκαστικά υφίστανται κατά κάποιο τρόπο τις σεισμικές δονήσεις που προκύπτουν από την σύγκρουση αυτών των δύο μεγάλων τεκτονικών πλακών, αν θέλετε, της Οκεάνιας και της Ευρασιατικής, και επίσης και τις δυνάμεις της διάσπασης που οθούν την Τουρκία προς την Ευρασία και εμάς που σε έναν ολοένα πιο σφιχτό εναγκαλισμό με την Ευρωατλαντική Δύση. Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ γενικό. Από την άλλη, όπως είπατε και εσείς πριν, υπάρχει αυτή η τεράστια έτσι σύγκρουση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν εξελίξη, επηρεάζει πάρα πολλά θέματα που μας αφορούν. Ένα από αυτά είναι το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας είναι εθιμικό, δηλαδή σχηματοποιείται ανάλογα από τους συσχετισμούς ισχύως που υπάρχουν κατά καιρούς στον πλανήτη. Δεν βγαίνει από κάποιο ανώτατο όργανο, από κάποιο νομοθετικό σώμα που συνεδριάζει στον Α του Κεντάβρου και μετά επιβάλλεται από το Υπουργείο
δικαιοσύνης που είναι στο Σύριο, βγαίνει μέσα από τους συσχετισμούς ισχύως και τις γενικότερες γεωπολιτικές μεταλλάξεις. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση των χερσαίων δυνάμεων με τις ναυτικές δυνάμεις, ειδικά για τα θαλάσσια, τα εγκύσιδα, τα γύρω από την Ευρασιατική περιφέρεια, ουσιαστικά οδηγεί σε εδαφοποίηση, να το πούμε έτσι, των εγκύσιδάτων. Υπάρχει μια τάση για ενίσχυση πολύ μεγάλη του ρόλου της ουσίας των χωρικών υδάτων, να γίνει ένα είδος αυτό που λένε οι Κινέζοι, το πρώτο είπαν και το λένε και οι Τούρκοι σήμερα, γαλάζιου εδάφους, για συγκερασμό, για σύνδεξη της έννοιας της ΑΟΣ με τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την περιοχή μας. Οι Τούρκοι το κατανοούν, οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή, να εδαφοποιήσουν το Αιγαίο και μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου και να εντάξουν, να ενσωματώσουν μέσα σε αυτό τα ελληνικά νησιά και να τα μετατρέψουν σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας. Αλλά από την άλλη, αυτό είναι μια καταρχήν πολύ θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, αν την εκμεταλλευτεί, γιατί μας επιτρέπει και εμάς, αν κάνουμε το αυτονόητο και διεκδικήσουμε τον ρόλο μας, επιβάλλουμε την απλή λογική και το διεθνές δίκαιο, όπως και υπάρχει και θα εξελιχθεί με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, τότε η Ελλάδα θα γίνει μια συμπαγής θαλασσοχερσαία οντότητα σε μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές του πλανήτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν ό,τι είπαμε είναι λάθος, και μπορεί να είναι, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η ενέργεια, ας πούμε, η μετάλλαξη της ενεργειακής ταυτότητας του πλανήτη είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και ακόμη δεν έχουμε δει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν ένα νέο παγκόσμιο σύστημα το οποίο ακόμη δεν έχει σχηματοποιηθεί. Έχουμε μια Τουρκία η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει με υπερβολικά φιλόδοξο τρόπο μέσα αυτό το νέο σύστημα ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης. Όχι ως κομμάτι της Ευρωατλαντικής Δύσης, ούτε όμως και κομμάτι των βρασιατικών δυνάμεων. Θέλει να είναι μόνη της μαζί με τις φίλες της, να φτιάξει έναν ενδιάμεσο κόσμο και σε πολύ μεγάλο βαθμό, το γεωπολιτικό επίκεντρο του πλανήτη είναι η περιοχή μας. Το ευρύτερο σύστημα δηλαδή, ειδικά το θαλάσσιο σύστημα που είναι ο Εύξεινος Πόντος, τα στενά του Βοσπόρου, η θάλασσα του Μαρμαρά, τα στενά των Δαρδανελίων, πυρήνας αυτού του συστήματος είναι το Αιγαίο, το πιο κομβικό σημείο, και μετά η Ανατολική Μεσόγειος. Εδώ δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις παγκόσμιες ισορροπίες στο μέλλον. Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, αντιλαμβανόμαστε ότι η μετατόπιση αφορά τον Ειρηνικό, τον Ινδικό, τη Συνική θάλασσα. Αλλά για να φτάσεις εκεί, λέτε, η κρίσιμη διευθέτηση στους δύο πόλους, που μπορεί να είναι πολυπολικό το σύστημα, αλλά δύο μέτωπα έχει, θα είναι αυτή εδώ η περιοχή. Ας το πούμε έτσι, θα είναι πώς στη ζώνη φτάνει σε ένα σημείο η αγκράφα που κουμπώνει, αν θα κουμπώσει πιο μέσα ή πιο έξω. Αυτό είναι το θέμα μας εδώ. Ακριβώς. Και ειδικά αν έχουμε την περιβόητη τήξη των αρκτικών πάγων, και τήξη των αρκτικών πάγων δεν σημαίνει να εξαφανιστούν οι πάγοι, απλώς να μειωθεί το στρώμα τους και να γίνει πολύ περισσότερο διαχειρίσιμο από ό,τι σήμερα από τα ρωσικά πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά, και να ανοίξει και ο αρκτικός για όλη τη διάρκεια του έτους για την αυσιπλοεία, τότε κατά κάποιο τρόπο το σύστημα Ευρασίας Αφρικής, αυτό που λέμε η παγκόσμια νήσος, αυτονομείται από το ωκεάνιο σύστημα επικοινωνιών, δημιουργείται ένα είδος διαδρόμου ταχείας κυκλοφορίας γύρω από την Ευρασία, και αν δει κανείς, αν δει οποιονδήποτε χάρτη που να είναι όμως όχι μερκατορικός όπως αυτούς που έχουμε στα σχολεία, αλλά να είναι περισσότερο με από τον Βόρειο Πόλο επικέντρωση, και θα δει ότι αυτό το σύστημα Ευρασίας Αφρικής, ειδικά με την τήξη των αρκτικών πάγων, έχει ένα κέντρο, ένα γεωγραφικό κέντρο. Και το κέντρο είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό είναι το κέντρο, είναι η Μεσόγειος, και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Και το κέντρο του κέντρου του κέντρου, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το πράγμα.
Οπότε όλοι αυτοί πρέπει να το δούμε ως μια ενότητα όλο αυτό το σύστημα και το θαλάσσιο κομμάτι του των εγγύς υδάτων, δηλαδή ο Αρκτικός, ο Ινδικός σε μεγάλο βαθμό, οι Συνικές θάλασσες, αποτελούν μια ενιαία δομή με τα υπόλοιπα εγγύς ευρασιατικά υδάτα, αλλά το κέντρο τους, εκεί που κουμπώνουν όλα αυτά, είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Άρα, κύριε Γρίβα, και δεν σας ταλαιπωρώ περισσότερο, αλλά και μόνο αυτά που είπατε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αν η φέρουσα αντίληψή σου και η στρατηγική σου είναι καθαρή στο πού θες, πώς θες και πότε θες να δεις όλο αυτό, και όχι να κάνεις πως δεν το βλέπεις και να προσπαθείς με εργαλεία προηγούμενο αιώνα να απαντήσεις. Από το πιο απλό, σας λέω, και έτσι κλείνουμε, το αν το Αμπντούλ Χαμίτ Χάν που έρχεται τον Αύγουστο, εμείς απλά θα το παρατηρούμε ή θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Πώς έρχεται, δεν είναι μόνο αυτό όμως, πού έρχεται και γιατί έρχεται, μέχρι το πιο σύνθετο, αυτό που λέτε, πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας σε αυτή τη μεταβολή. Το να λες είμαι μια σταθερά δεν αρκεί πια. Ναι, ακριβώς, και πρέπει επίσης, επειδή το σύστημα βρίσκεται σε έντονη ζύμωση αυτή τη στιγμή, το παγκόσμιο σύστημα, αλλά και το ευρωατλαντικό, και σε μεγάλο βαθμό σε αμηχανία, για παράδειγμα, για το πώς θα διαχειριστούν την Τουρκία, πρέπει να αναλάβεις πρωτοβουλία. Δηλαδή πρέπει να δράσεις με βάση τη δική σου υψηλή στρατηγική. Αν έχει νόημα να συζητάμε για τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, αν έχουμε, δεν το ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια υψηλή στρατηγική να έχουμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, και αν δεν έχουμε, πρέπει να αποκτήσουμε. Αυτό η υψηλή στρατηγική δεν σημαίνει απλώς κάποιοι έτσι τυποποιημένοι χαρακτηρισμοί του τύπου ανήκομενοι στη Δύση. Μπράβο, αυτός είναι μια εσωτυπτώχηση, είναι μια σταθερά. Από εκεί και πέρα όμως σημαίνει ότι πρέπει με βάση αυτό να αρχίσεις να αναπτύσσεις τη δική σου εθνική στρατηγική και να καταλάβεις ως δεδομένο ότι η Τουρκία πλέον είναι ανεξάρτητος και υπερφιλόδοξος παίκτης. Λοιπόν, είναι δεδομένο δηλαδή ότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία θα επιδεινωθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό που λέμε τουρκική επιθετικότητα. Όχι γιατί είναι οι Τούρκοι κακοί, αλλά γιατί η ίδια η Τουρκία έχει αυτή την τεράστια φιλοδοξία και γιατί το διεθνές σύστημα της δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι σε βάθος χρόνου θα έχουμε επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο έκρηξης. Είτε θα πάμε σε πόλεμο, είτε θα πάμε σε κάποια πολύ μεγάλη κρίση, σε ένα πόλεμο νεύρων, ας πούμε, και εκεί θα επικρατήσει αυτός που πραγματικά έχει στόχους, που έχει την ψυχραιμία και έχει και την αποφασιστικότητα να επιβάλλει τις θέσεις του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με την Τουρκία. Το κάνουμε σε κάποιο βαθμό για να είμαστε δίκαιοι, αλλά νομίζω ότι πλέον όλες αυτές οι αντιλήψεις ότι να συμβιβαστούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να τα βρούμε με την Τουρκία κτλ. Όχι απλώς είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να τα βρούμε με την Τουρκία είναι να επιβάλλουμε τις θέσεις μας, να επιβάλλουμε τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα και να καταστήσει ξεκάθαρο στην Τουρκία ότι δεν μπορεί, δεν θα έχει τη δυνατότητα να σου αμφισβητεί την ελληνική εθνική κυριαρχία όπως κάνει σήμερα και να προσπαθεί να σε μετατρέψει σε δορυφόρος της. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε κάποια στιγμή να βρούμε μια τρόπο ειρηνική συνύπαρξης με την Τουρκία και να μην οδηγηθούμε είτε σε μείζωνα πολεμική αναμέτρηση είτε σε κάποια ταπεινωτική υποχώρηση μοναδική στην ελληνική ιστορία. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί η Τουρκία υπολόδε μάλλον ο Ερντογάν ή οποιοδήποτε άλλο είναι κακός, αλλά γιατί είμαστε μέσα σε ένα πολύ πολύ μεγάλο παγκόσμιο παιχνίδι μέσα στο οποίο η Τουρκία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και για να πρωταγωνιστήσει πρέπει να προκαλέσει ακροτηριασμό στην Ελλάδα. Είναι απλό. Άρα εσύ δεν πρέπει να το επιτρέψεις. Απλά πράγματα. Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω γιατί σε πολύ κρίσιμες αλλά και όχι κρίσιμες στιγμές καταθέσατε την οπτική σας στο δημόσιο λόγο και με κόστος πολλές φορές. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα προτρέπατε στις άειλες αποσκευές του Αυγούστου να έχει μαζί του ο ακροατής που δεν θα έχουμε και στη συχνότητα εκπομπές τουλάχιστον τον Αύγουστο. Τι να πάρει στα ελληνοτουρκικά, τι να έχει κατά νου. Γιατί θα έχουμε πάντα το γνωστό επικοινωνιακό ένθεν κακήθεν πληθωρισμό. Τι θα πρέπει να έχει καθαρό δηλαδή.
ότι νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία συγκρουσιακή με την Τουρκία, στην οποία ακόμη δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο μέσον της. Οι σχέσεις με την Τουρκία θα επιδεινωθούν. Βέβαια και πρέπει να είμαστε και το βασικό, ότι πρέπει και η Ελλάδα ως χώρα αλλά και ο κάθε εξημών να έχει στο μυαλό του μια θεωρία νίκης απέναντι στην Τουρκία. Και θεωρία νίκης δεν εννοώ ότι πρέπει σώνει και καλά να πάμε σε πόλεμο και να τους νικήσουμε, ότι μπορεί η Ελλάδα να επιβάλλει το δίκαιο, τις εθνικές της θέσεις και να νικήσει σε αυτό το πολύπλευρο και πολυεπίπεδο και βαθύ ανταγωνισμό που υπάρχει με την Τουρκία. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις στιγμές χαλάρωσης και θα τα πούμε, ελπίζω, με την πρώτη ευκαιρία στην επάνωδο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.